Θέλεις να πάμε Θεσσαλονίκη αν έχουμε τη δυνατότητα? Είμαι σίγουρη ότι έχουμε τη δυνατότητα για να πάμε μια βόλτα πάλι μέχρι την φιλόξενη ΕΡΤΡΙΑ. Να βρούμε συναδέλφους. Εκεί βεβαίως. Τώρα είναι η κυρία Τούλιου. Θα μπορούσαν, δεν ξέρω. Είναι υπεύθυνη του European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο διαδικτυακό, το οποίο μάλιστα νομίζω φέτος τώρα ξεκινάει την καινούργια του σεζόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας, ως λάτρης του ραδιοφώνου, και να μας πείτε δύο λόγια, γιατί να μας συστήσετε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί κάποιον που προφανώς λόγω ηλικίας μπορεί και να μην το ξέρει, για εμάς δηλαδή τους λίγο μεγαλύτερους, και να μας πείτε τι κάνετε, ποιος είναι ο στόχος και ο λόγος ύπαρξής του. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου εδρεύει το μαθητικό ραδιόφωνο. Είναι η έδρα της Επιστημονικής Εταιρείας για Θεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Είναι ένα δίκτυο σχολείων από την Ελλάδα, από την Κύπρο, αλλά και από την Ευρώπη, κάποια σχολεία της Ευρώπης, που συμμετέχουν σε ένα κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, κάνοντας εκπομπές, είτε μονό, ώρες, δύο ώρες, είτε μισά ώρες, είτε θεματικές εκπομπές. Τι θέματα έχουν αυτές οι εκπομπές? Είναι εκπομπές λόγου, εκπομπές αυτές... μουσικές, τι πραγματεύονται? Ναι. Είναι εκπομπές λόγου, είναι ρεπορτάζ, είναι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ωστόσο, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα αποτελείται και από ραδιοφωνικό υλικό, τραγούδια, ραδιοφωνικά μηνύματα, σποτάκια, τα οποία δημιουργούν τα σχολεία στο πλαίσιο όλη την σχολική χρονιά. Έχει δημιουργηθεί από το 2009 και έπειτα μια τεράστια βάση δεδομένων από εκπομπές. Σχολεία τα οποία, δημόσια σχολεία, αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από ένα δημόσιο σχολείο που επεκτάθηκε στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει συνεργασίες και εκτός Ελλάδας, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, με το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, και με φορείς στην Ελλάδα, και σχολεία τα οποία είναι και από σχολεία τα οποία είναι μειονοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία. Δίνουμε λόγο λοιπόν και έμφαση, κάνουμε πράξη το δικαίωμα των παιδιών στην ελευθερία του λόγου και δίνουμε το λόγο μέσω του ραδιοφώνου στους μαθητές να απευθύνονται σε άλλους μαθητές, σε συνομιλίκους για θέματα που τους αφορούν. Πόσα σχολεία συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα? Την έναρξη. Πόσα σχολεία συμμετέχουν? Συμμετέχουν πάνω από 400 σχολεία κάθε χρονιά, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Αν θέλει κάποιο σχολείο που μας ακούει, ενδεχομένως κάποιος να μας βρει, πού σας, αν θέλει κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς, μαθητής, γονέας ή εκπαιδευτικός να συμμετέχει σε αυτό που κάνετε, πού σας βρίσκει? Είναι διαδικτυακό ραδιόφωνο, οπότε μας βρίσκει, βρίσκει πληροφορίες στο europeanschoolradio.eu. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του μαθητικού ραδιοφώνου. Είναι ένα πολύγλωσσο, μια πολύγλωσση πλατφόρμα. Μπορούν να γραφτούν και τα σχολεία από την Ελλάδα μέσω των εκπαιδευτικών, των Ελλήνων εκπαιδευτικών, και σχολεία από το εξωτερικό. Γιορτάζουμε λοιπόν την έναξη της ραδιοφωνικής χρονιάς στο European School Radio, δίνοντας λόγο στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, μαθητές λοιπόν από το πειραματικό γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συντονίζουν μια τρίωρη ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα τα δικαιώματα του παιδιού, και δίνουν το λόγο επίσης οι ίδιοι οι μαθητές σε ανταποκριτές μας, σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζουν στον αέρα από τις 7 μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Μετά από την εκπομπή σας βγάζουν στον αέρα σημαντικά πρόσωπα από οργανώσεις, από το συνήγορο του παιδιού. Κυρία Τούλιου, εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε κολαπτόμενους συναδέλφους στο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Έτσι, ναι. Και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, στις 7 η ώρα δεν ξεκινάει η εκπομπή σας? Ξεκινάει 7 η ώρα, ήδη όμως έχουν αρχίσει και παίζουν όλη την ημέρα υλικό από τους διαγωνισμούς που υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης δίνουμε δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς να επιμορφώνονται μέσω ημερίδων που διοργανώνουμε με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας και Θράκης, που συμβάλλουν όλοι αυτοί οι φορείς εθελοντικά, με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΙΘΙΤΑ, με το ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης, όπου υλοποιούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πρόγραμμα για τα σχολεία τη πρωτοβάθμια καλή παραγωγή. Έτσι είναι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τούλιου. Καλή επιτυχία στη νέα σα σεζόν. Ευχαριστούμε και εμεί. Λοιπόν, και εμεί θα φύγουμε από την Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουμε στον Ελαιώνα.